Τα επίπεδα ρεκόρ του 2019 αγγίζει ο τουρισμός τον Αύγουστο παρά τις προκλήσεις του κορονοϊού, τα mini lockdown στις περιοχές που εμφανίζουν υψηλό αριθμό κρουσμάτων, αλλά και την νέα απόφαση της γερμανικής κυβέρνησης να επιβάλλει 10ήμερη καραντίνα σε 5 δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς. Οι πληρώτες των ξενοδοχείων σε Πάρο, Μύκονο, Ίο και Σαντορίνη αγγίζουν το 100%. Το νησί έχει πολύ τουρισμό, ειδικά Βρετανούς, Γάλλους, Ιταλούς, Γερμανούς, Πολωνούς, Ρουμάνους, Σέρβους, Ρώσους, Ουκρανούς. Τα καταστήματα είναι ανοιχτά. Αυτή τη στιγμή το νησί είναι γεμάτο. Είναι πολύ σημαντικό όμως να μπορέσουμε να δουλέψουμε και το Σεπτέμβριο και δυνατόν και τον Οκτώβριο για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε και στις υποχρεώσεις μας. Από την Τρίτη κατατάσσονται στις περιοχές υψηλού κινδύνου για τους Γερμανούς τουρίστες σε ολόκληρη η Κρήτη αλλά και τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου όπως η Ρόδος, η Κόση, η Μύκονος και η Νάξος. Την απόφαση αυτή πήραν οι γερμανικές αρχές λόγω των υψηλών κρουσμάτων που καταγράφηκαν. Οι Γερμανοί τουρίστες που επιστρέφουν από αυτά τα νησιά υποχρεούνται σε 10ήμερη καραντίνα, αλλά μπορούν να απαλλαγούν από αυτή μετά από 5 ημέρες εάν το τεστ τους είναι αρνητικό. Η ροή των κρατήσεων είναι καλή. Τώρα θα περιμένουμε την άλλη εβδομάδα να δούμε αν έχει επηρεάσει καθόλου. Μας έβαλαν σε τέτοια δυσμενή θέση. Οι χώρες όπως είναι η Γερμανία. Οι αφήξεις του Αυγούστου που κάθε μέρα αυξάνονται δείχνουν τη δυναμική που έχει αποκτήσει ο ελληνικός τουρισμός. Αυξημένες είναι οι κρατήσεις και για το Σεπτέμβριο, που όπως όλα δείχνουν θα είναι ένας καλοκαιρινός μήνας από άποψη τουριστών στη χώρα μας και θα συμβάλλει καθοριστικά στα έσοδα παρά τα mini lockdown που επιβάλλονται τοπικά. Τα περιοριστικά μέτρα τα οποία δεν συνάδουν με το κλίμα των διακοπών. Και σίγουρα είναι αντιτουριστικά. Σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα τον Ιούνιο, τα έσοδα από τον τουρισμό δεκαπλασιάστηκαν σε σχέση με πέρυσι. Από 83 εκατομμύρια ευρώ έφτασαν τα 791 εκατομμύρια ευρώ. Παράγοντες του τουρισμού εκτιμούν πως σε πολλούς δημοφιλείς προορισμούς ο στόχος για έσοδα στο 50% του 2019 είναι εφικτός.